Μία τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι και ο κύριος Μπάλο που είναι κοντά μας σήμερα. Ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος. Να μας βοηθήσει ο οικονολήπτης να ανοίξουμε και το χώρο, να δούμε το χώρο και τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Ο οποίος θα έρθει κοντά μας αυτή την ώρα. Μιλούσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Μπάλο. Welcome. Θα έρθει μαζί μας και η κυρία Ειρήνη Βαρσαμίδου. Θα σας πω μάλλον αργότερα για το ρόλο που διαδραματίζει η συγκεκριμένη κοπέλα, η συγκεκριμένη κυρία στο ξενοδοχείο, κάτι το οποίο ουσιαστικά επιβάλλει ο COVID, αυξάνοντας έτσι, αν θέλετε, τις απαιτήσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια και των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και των επισκεπτών και φυσικά όλων των ανθρώπων που εργάζονται στη συγκεκριμένη ξενοδοχεία και μονάδα. Κύριε Μπριλεράκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προχωρήσετε στη βράβευση αυτή την ώρα την οποία έχετε προγραμματίσει. Ναι, θέλουμε να προχωρήσουμε στη βράβευση, είμαστε έτοιμοι. Θα ήθελα. Dear Mr. Μπάλο. Βλέπετε, Μάνο, ότι ακολουθείτε και το πρωτόκολλο, το υγειονομικό πρωτόκολλο, όπως ακριβώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα αυτά που ξέραμε σε ό,τι αφορά τις βραβεύσεις. Ναι, κυρία Μπριλεράκη, σας ακούμε. Θα ήθελα να δείτε όλοι σας ότι με υπογραφή Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη, καθώς και της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, προσφέρουμε βραβείο φιλίας και πίστης στους επαναλαμβανόμενους πελάτες μας. Mr. Μπάλο, we would like you to have the recognition of the municipality of Ρέθυμνο for your friendship and your faith in this island and this municipality. Please have this as a recognition for your faith to be with us all these years. We wish you all the best for the future. First of all, health, and then always come back to us, as you do up to now. There you are. If you wish to say something. Έχουμε λοιπόν το αναμνηστικό και έχουμε και το ιδιαίτερο πιν του Δήμου Ρεθύμνης, την αρχαία Ρίθυμνα, τα αδελφίνια μας, το σήμα του Δήμου, το οποίο δίνουμε σε όλους τους πελάτες. Να μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Μπάλου και να μας πει τι σημαίνει για αυτόν η Κρήτη, τι είναι η Κρήτη στην εποχή της πανδημίας, αν φοβάται, και να μας στείλει και ένα μήνυμα προς τους άλλους τουρίστες. Just a moment. Okay. Με τη βοήθεια λοιπόν της Ειρήνης θα γίνει και η μετάφραση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσουμε τον κύριο Μπάλο τι ακριβώς σημαίνει η Κρήτη στην εποχή της πανδημίας, αν το σκέφτηκε, αν φοβήθηκε φέτος, ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες για να κάνει αυτό το ταξίδι και φέτος στο νησί μας και στο Ρέθυμνο. So we would like to ask you about this season with COVID-19. What's your mind, what you think of this season, and how difficult it is for you to travel and visit your favorite island? I tried to come here in May, June. Yeah. It was not possible. And at the possibility to come here, I started a ticket to here, and I think your all the ways in the right of health are very good, and I don't fear a problem here for me in Ρέθυμνο. Ήταν προγραμματισμένο να έρθει το Μάιο, αλλά λόγω ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει, ξαναέκλεισε, δεν ακύρωσε το ταξίδι του και το προγραμμάτισε λοιπόν για τον Αύγουστο. Πίστηκε στα πρωτόκολλα και στο πόσο ασφαλής θα ένιωθε εδώ. Και γι' αυτό το λόγο μας ξαναεπισκέφθηκε. Και να μας πει ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει στους Γερμανούς τουρίστες. Όταν θα επιστρέψει στην πατρίδα του, τι θα πει για την εμπειρία που βίωσε στην Κρήτη της πανδημίας. Ρωτάει ο Μάνος ο Δασκαλάκης, πραγματικά ποιο θα είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει στην πατρίδα του ο κύριος Μπάλο επιστρέφοντας σε ό,τι αφορά την Κρήτη στην εποχή της πανδημίας, το Ρέθυμνο στην εποχή της πανδημίας. What is your message when you arrived at your house, at your country? How you felt here about the COVID-19 and how safe you felt? I have a good feeling here because all the possibilities you can do in this difficult time, you have done. I'm sure here, really sure. Το μήνυμα λοιπόν που θα μεταφέρει είναι ότι νιώθει ασφάλεια, ένιωσε ασφάλεια. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε, το έζησε γι' αυτό ούτως ή αλλιώς και θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Τι είναι γι' αυτόν η Κρήτη, τι σημαίνει η Κρήτη.
Ωραία. Τι είναι η Κρήτη για σας, τι σημαίνει η Κρήτη για σας? Besuche ich Griechenland. Ich kenne Kreta, ich kenne Rhodos, Simi, Kos, Mykonos und Santorini. But my favorite is Crete. Ο κύριος Πεγέρης, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα μπορούσατε έτσι πολύ σύντομα να μας μεταφράσετε? Πολύ μεγάλη τιμή για τον κύριο Μπάλο που τον προσκαλέσαμε και τον τιμήσαμε εδώ στο Ρέθυμνο. Έχει ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά το αγαπημένο του μέρος είναι πια το Ρέθυμνο, το δεύτερο το σπίτι του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη συνάντηση απόψε εδώ, Mr. Μπάλο. Ο κύριος Παγκέρης θα κάνει τη σχετική μετάφραση.